Ας κάνω μια μικρή αναδρομή λοιπόν. Λοιπόν, ο κινηματογράφος από αρχής του 20ου αιώνα και σε σύντομο χρονικό διάστημα μπήκε κοινωνικά στο στόχαστρο και παρουσιάστηκε συχνά ως η αιτία εγκλημάτων και γενικά κακών που μαστίζουν την κοινωνία. Η ελληνική πολιτεία θα δείξει μια διαφορία για το νέο μέσο. Ενώ στη συνείδηση πολλών διανοούμενων της εποχής η συζήτηση μένεται μεταξύ τέχνης ή μη τέχνης για το νέο μέσο, η πολιτεία αρχικά και με δεδομένο της αντιλήψης της εποχής. Είμαι λίγο χαμηλόφωνος. Είμαι λίγο χαμηλόφωνος, γι' αυτό γενικά είμαι λίγο. Λοιπόν, η πολιτεία λοιπόν αρχικά με δεδομένο της αντιλήψης της εποχής στέκεται απέναντι στον κινηματογράφο με λογοκριτική διάθεση και όχι αναπτυξιακή. Ο πρώτος νόμος περί κινηματογράφου θα στοιχειοθετεί το 1925 επί κυβέρνησης Πάγκαλου και θα εστιάζει στη λογοκρισία και τον έλεγχο του μέσου. Παράλληλα, το Σύνταγμα που υπογράφει το 1927 θα εντάξει τον κινηματογράφο και μόνο αυτόν στις πρώτες μορφές της λογοκρισίας και προληπτικών μέσων ελέγχου. Από τα μισά της δεκαετίας του 20 ως τις μέρες μας, το Ελληνικό Σύνταγμα, όσες φορές και αν άλλαξε, θα συμπεριλάβει τη λογοκρισία απέναντι στον κινηματογράφο, με αποκορύφωμα την επταετία της δικτατορίας. Η περίοδος της δικτατορίας του Μεταξά, όμως, θα εφαρμόσει αντικινηματογραφική πολιτική και θα βάζει τα θεμέλια ουσιαστικά της λογοκρισίας με τους αναγκαστικούς νόμους 445 και 955-37, όπου και πρώτη φορά θα νομοθετηθούν όροι παραγωγής ελληνικών ταινιών με λογοκριτική επίσης διάθεση. Η δικτατορία του Μεταξά θεωρούσε τον κινηματογράφο μέσω προπαγάνδας και ως τις αρχές της δεκαετίας του 70 όλες οι απαγορεύσεις διαταγμάτων αυτών ισχύουν με μερικές διαφοροποιήσεις και προσθήκες όπως η άδεια γυρίσματος που παραχωρείται από μια νέα επιτροπή. Παρά τη σκληρή κριτική αυτής της πρακτικής από τον τύπο, ο χαρακτήρας της αλλοκρισίας δεν θα αλλάξει. Αντιθέτως, το κατοχικό νομοθετικό διάταγμα 1108 του 42 εδραιώνει τη λογοκρισία για δεκαετίες αργότερα, ενώ δίνεται πλέον βαρύτουσα σημασία στα εθνικά ιδεώδη. Το μελόγραμμα θα γίνει γρήγορα κυρίαρχο παράδειγμα αφήγησης, επειδή έχει λόγω φόρμας μια αφηγηματική ευελιξία και μπορεί να διαφέρει της λογοκρισίας. Επίσης, οι τυποποιημένες αφηγήσεις που θα επικρατήσουν την περίοδο του παλιού ελληνικού και είναι μια αδυναμία του αυτή, μπορούν εν μέρει να δικαιολογηθούν και ως το αποτέλεσμα της λογοκρισίας του ελληνικού κράτους. Αυτό που συμβαίνει εν τέλει και ιδιαίτερα με τα πολεμικά που η παραγωγή αναπτύσσεται ραγδαία, είναι ότι εξαιτίας αυτού του ασφυκτικού αυταρχικού νομικού πλαισίου της λογοκρισίας, αλλά και η αυτολογοκρισία των δημιουργών ως αποτέλεσμα της περαίουσας κατάστασης, τα περισσότερα ελληνικά φιλμ δεν θα αγγίξουν πολιτικά και κοινωνικά σύγχρονα τους θέματα και μόνο λίγοι κινηματογραφιστές ξεφεύγουν από αυτή τη λογική και αντιδρούν με διάφορους τρόπους και στρατηγικές, κάνοντας ευφυή σχόλια με σάτυρα και αποστροφή των στερεοτύπων. Στη μεταπολίτευση, το κινηματογραφικό τοπίο δεν είναι απολύτως ελεύθερο από τη λογοκριτική επεμβατική κρατική πολιτική. Όμως, μετά τη δικτατορία, η λογοκρισία περιορίζεται σε ταινίες που το κράτος θεωρεί κομμουνιστική προπαγάνδα και σε ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου. Η λογοκρισία παραμένει ενεργή και στις αρχές της δεκαετίας του 80 και καταργείται νομοθετικά το 1986 επί Υπουργείας Μελίνας Μερκούρη. Μέχρι το 1961, που η πολιτεία ψηφίζει το νομοθετικό διάταγμα 4208, ουσιαστικά ασχολείται με τον κινηματογράφο λογοκριτικά και χωροπρακτικά. Έτσι, το 1961, για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία νομοθετεί ολοκληρωμένα για την ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας και εντάσσει στο Υπουργείο Βιομηχανίας στον ελληνικό κινηματογράφο, δείχνοντας και τις προθέσεις της πολιτείας για τον χώρο, σε μια περίοδο που η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται στη φάση ταχείας επέκτασης. Ο νόμος βρισκόταν σε εξέλιξη για χρόνια και παρά τις αδυναμίες του, είχε μια θετική υποδοχή από όλες τις πλευρές του κινηματογραφικού χώρου. Παρήχε στην κινηματογραφική βιομηχανία για πρώτη φορά ένα περιεκτικό νομικό πλαίσιο με κύρια πηγή έμπνευση στην Ιταλική αντιστοιχη νομοθεσία. Επιπλέον, θα ενσωματωθεί νομοθετικά στο Διάταγμα και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αρχικά με την ονομασία Εβδομάδα Ελληνικής Ταινίας και το οποίο είχε ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά. Το φεστιβάλ έγινε σταδιακά το σημαντικότερο ετήσιο γεγονός, κυρίως στη δεκαετία του 70, ενώ μετατράπηκε σε χώρο ώστε να αναπτυχθεί ο πολιτικοποιημένος κινηματογράφος της δεκαετίας του 70, ο μετέπειτα αποκαλούμενος νέος ελληνικός κινηματογράφος. Η επιβολή της δικτατορίας του 67 θα επιφέρει και την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον κινηματογράφο και θα ακολουθήσουν αυστηρότερες διατάξεις για τη λήψη και προβολή ταινιών, ενώ θα μεταφερθούν αρμοδιότητες που αφορούν τον κινηματογράφο από το Υπουργείο Βιομηχανίας στο Υπουργείο Προεδρίας, όπως για παράδειγμα το χαρακτηρισμό των ταινιών ως ελληνικό, κάτι που θα αυξήσει στην ουσία τον ιδεολογικό έλεγχο της κινηματογραφικής παραγωγής. Το 1970 η δικτατορία θα συστήσει τη Γενική Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, μια εταιρεία που έχει σκοπό την παραγωγή, εκμετάλλευση και εν γέννη προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας.
Η εταιρεία αυτή, στενά συνδεδεμένη στις κρατικές οικονομικές πολιτικές, αποτελεί έναν από τους συνολικά δύο νέους οικονομικούς παράγοντες, ο δεύτερος στο ίδρυμα Ford, που εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 70 ως άμεση ή έμεση οικονομική υποστηρικτές της παραγωγής και διανομής ταινιών σε ένα κενό που απέμεινε από τον γρήγορο αφανισμό των παλαιότερων εταιριών παραγωγής. Το 1975 μετονομάστηκε σε Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το διάστημα 1981-1989 ουσιαστικά συγκεντρώνει σχεδόν όλη την κινηματογραφική δραστηριότητα, διαθέτοντας 2 δισεκατομμύρια δραχμές, αδυνατώντας όμως να επέμβει στη διανομή. Και ενώ οι ταινίες του αποκαλούμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου που κυρίως υποστηρίζει παραμένουν αντιεμπορικές. Το 1973 οι δικτάτορες νομοθετούν εκ νέου για τον κινηματογράφο συνολικά με μέτρα για την ανάπτυξή του, μια περίοδο όμως που είναι πλέον διακριτή η πτώση της παραγωγής. Τροποποιεί και συμπληρώνει το αντίστοιχο διάταγμα του 1961 χωρίς να αλλάξει και πολλά. Όπως και στο διάταγμα του 1961, διευκολύνοντας κυρίως τους μεγάλους παραγωγούς, μέρος παραγόμενων ελληνικών ταινιών θα χαρακτηρίζονται προστατευμένες ή ενισχυόμενες. Ο χαρακτηρισμός αυτός αρχίζει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού δίνει χρηματικές απολαβές και τη δυνατότητα ελεύθερης εξαγωγής στις σχετικές χαρακτηρισμένες ταινίες. Ειδικά από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και ύστερα, που η πτώση εισιτηρίων είναι ραγδαία, οι διανομής ενδιαφέρονται ιδιαίτερα οι ταινίες τους να αποκτήσουν διέξοδο στο εξωτερικό. Το σύστημα αυτών των χαρακτηρισμών παρέμεινε σε ισχύ ως το 1992. Με τα πολιτευτικά, η κινηματογραφική νομοθεσία θα οργανωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα. Για παράδειγμα, ορίζονται οι ειδικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και οι προϋποθέσεις απασχόλησής τους στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις. Ενώ οργανώνεται και η λειτουργία των καλλιτεχνικών και δραματικών σχολών, που πλέον κατατάσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπό την υποπτία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ολοκληρωμένα για τον κινηματογράφο και ύστερα από την προηγούμενη προσπάθεια του 1973, το ελληνικό κράτος νομοθετεί το 1986 με το νόμο 1597 και τη Μελίνα Μερκούρη υπουργός του Υπουργείου Πολιτισμού, που πλέον εντάσσεται ο κινηματογράφος. Το ελληνικό κράτος με αυτόν τον νόμο αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο πλέον ως τέχνη και όχι ως βιομηχανία, όπως περιγράφει και ο τίτλος του νόμου, αλλά και δηλώνεται ρητά στο πρώτο άρθρο του ως υποχρέωση του κράτους η προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης. Για πρώτη φορά νομοθετείται, όπως αναφέραμε, η ανέρεση λογοκρισίας για τον κινηματογράφο και κάθε προληπτικού μέσου ελέγχου, ενώ ορίζονται πλήρως οι ευθύνες και αρμοδιότητες του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που διατηρεί οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και με εποπτεία όμως από τον Υπουργό Πολιτισμού. Έως το 1990 δεν υπάρχει άλλη σημαντική νομοθεσία του κινηματογράφου. Το ελληνικό κράτος θα νομοθετήσει ολοκληρωμένα ξανά για την ελληνική κινηματογραφία το 2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρατική φορολογική πολιτική που επηρεάζει αναπόφευκτα τη σχετική κινηματογραφική αγορά και κατά συνέπεια και την επαγγελματική ζωή όλων όσων εμπελέκονται στον κόσμο του μέσου, ήταν ένα βάρος για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ήδη από πολύ νωρίς, το 1923, το ελληνικό κράτος φορολογεί βαρέως τις κινηματογραφικές αίθουσες. Έτσι, εισέπραξε τεράστια ποσά από φόρους, ειδικά τη χρυσή εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, αλλά δεν εφάρμοσε πολιτική επιδοτήσεων. Το 1969, για παράδειγμα, εισέπραξε 419 εκατομμύρια δραχμές, από τα οποία 335 εκατομμύρια ήταν υπέρ του κράτους και τα 83 υπέρ τρίτων. Τίποτα δεν γεννούσε στον κινηματογράφο. Επιπλέον, παρόλο που οι ελληνικές ταινίες έχουν ένα παγκόσμιο κοινό λόγω των Ελλήνων μεταναστών, ώστε το 1965, για παράδειγμα, να εξαχθούν 676 ταινίες με όφελος 585.000 δολάρια, που σημαίνει πως ο ελληνικός κινηματογράφος ήταν ένα υπολογίσιμο οικονομικό φαινόμενο, δεν προφυλάχθηκε από το κράτος ανάλογα. Η δικτατορία θα μειώσει το φόρο δημοσίων θεμάτων το 1973 λόγω ορατής κρίσης στον κινηματογραφικό χώρο, ενώ με τα πολιτευτικά θα νομοθετηθεί ευνοϊκότερη κρατική φορολογική πολιτική, τουλάχιστον για τους άρχες. Αλλά πρόβλεψη για επιστροφή φόρου δημοσίων θεμάτων με σκοπό την επένδυση στον κινηματογράφο θα φέρει εν τέλει το ελληνικό κράτος το 1986, σε μια περίοδο όμως που η παραγωγή έχει πλέον συρρυκνωθεί στο ελάχιστο. Οι 90 παραγωγές του 1970 έχουν γίνει 25 το 1980 και μόλις 10 το 1990. Κλείνοντας και συνοψίζοντας, να σημειώσω ότι η ελληνική πολιτεία αντιμετώπισε τον κινηματογράφο για αρκετές δεκαετίες με λογοκριτική και φοροεισπρακτική διάθεση, επηρεάζοντας κατά συνέπεια και το αισθητικό του αποτέλεσμα. Όσες προσπάθειες έγιναν για μια καλύτερη διαχείριση του μέσου δεν ήταν αρκετές προς μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Είτε τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις των καιρών, είτε κρατικές επιχορηγήσεις μονοπόλησαν το χώρο και δεν έφεραν το προσδόκιμο αποτέλεσμα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ανάπτυξη του ελληνικού σινεμά ως βιομηχανία, ως τέχνη αλλά και ως κοινωνικός θεσμός πρέπει να εξετάσεις ταυτόχρονα με τις αλλαγές γενικότερα του θεσμικού πλαισίου. Γι' αυτό και οι πολιτικές για τον κινηματογράφο είναι σημαντικές ώστε να αποτελούν σημείο γόνιμης συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.